Σε ένα μείζον ιατρικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα έχει εξελιχθεί η νόσος Αλτσχάιμερ, καθώς πρόκειται για την τρίτη σε εθνισιμότητα ασθένεια από την οποία πλήττονται 160.000 άνθρωποι πανελλαδικά. Όπως αναφέρει η ιατρική κοινότητα, σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση της νόσου πραγματοποιείται καθυστερημένα, καθώς οι ασθενείς φαίνεται να αμελούν τις αρχικές ενδείξεις. Απασχολεί όντως τις οικογένειες, είναι ένα κοινωνικό θέμα πια, ένα οικονομικό θέμα και ένα θέμα υγείας συγχρόνως. Στο γιατρό δεν έρχονται πάντα αμέσως. Δηλαδή, τουλάχιστον ως νευρολόγος μπορώ να πω ότι μπορεί και να καθυστερήσουν. Δηλαδή, κάπως λένε ότι είναι η ηλικία τους και αυτά και να δούμε και είναι λογικό μέχρι που αυτό προχωράει. Και το ανακαλύπτουν πολύ αργότερα. Ναι, δηλαδή στα μεσαίο στάδιο, ας πούμε, όχι στην αρχή. Βλέπω ότι είναι λίγοι οι οποίοι θα έρθουν αμέσως. Μπορεί να μην υπάρχει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιατρικά δεδομένα θεραπεία, ωστόσο οι ειδικοί ανακαλύπτουν τρόπους για να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των ασθενών. Η θετική επίδραση που έχει η μουσική στον εγκέφαλο βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Φαρμακευτικές παρεμβάσεις που γίνονται προκειμένου να λυθούν τα συμπεριφορικά προβλήματα στην άνοια, που είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα στην ασθένεια, αλλά και να εξασφαλίσουμε μια καλή ποιότητα ζωής για τους ασθενείς μας, δεν λύνονται δυστυχώς με τη φαρμακευτική αγωγή πάντα. Η μουσικοθεραπεία, η μουσική γενικότερα, είναι μια φαρμακευτική παρέμβαση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, βασικές περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μουσική μνήμη είναι σχετικά άθικτες από το Αλτσχάιμερ, με αποτέλεσμα συχνά να διατηρούνται μουσικές μνήμες και να μην επηρεάζονται από την νόσο. Σε αυτή την περίπτωση, η μουσική λειτουργεί ως μια μη φαρμακευτική παρέμβαση που μπορεί να προσφέρει ηρεμία στον ασθενή. Λειτουργεί και ως θεραπεία δια αναμνήσεων, όπως λέμε, δηλαδή συνδέει τον άνθρωπο με την προηγούμενη του ζωή. Ακούγοντας κάποιο κομμάτι, θυμάται κάτι άλλο που έγινε στο παρελθόν, το οποίο βίωσε, μπορεί να ακούγει τότε αυτό το κομμάτι. Άρα προσπαθούμε να συνδέσουμε το παρόν με το παρελθόν. Στην κατάμεστη αίθουσα του επιμελητηρίου ήχησαν τραγούδια μιας άλλης εποχής από τον Μουσικό Σύλλογο Απόλλων, προκαλώντας τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του κοινού.